Στην ανατροπή της ήττας της με 4-1 στον πρώτο ημιτελικό του Champions League από την Borussia Dortmund στο Heavy Real Madrid's που θα υποδεχθεί σήμερα το βράδυ τη γερμανική ομάδα. Οι παίκτες της Βασίλισσας καλούν τους φιλάθλους που θα κατακλείσουν το Santiago Bernabeu να τους συμπαρασταθούν αμέριστα στη διεκδίκηση της πρόκρισης στον τελικό. Ανατρέπεται από τη Ρεάλ το βαρύ 4-1 της ήττας από την Μπορούσια στον πρώτο ημιτελικό του Champions League. Η ομάδα του Ντόρτμουντ θα φτάσει στο τάχο στον τελικό της διοργάνωσης. Η απάντηση θα δοθεί σήμερα το βράδυ από το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιτελικού στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η Ρεάλ πρέπει να σημειώσει 3 γκολ και να μην δεχτεί κανένα για να προκριθεί στον τελικό και να πετύχει μια μεγάλη ανατροπή για 4η φορά στην ένδοξη ευρωπαϊκή ιστορία της. Ο Μουρίνιο και οι παίχτες του μέσω μηνύματος στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρεάλ ζήτησαν συμπαράσταση του κόσμου τους, ενώ ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την ευθύνη σε περίπτωση αποκλεισμού από τον τελικό του Champions League. Ο ρεκόρδο των συμπούντων είναι ο Real Madrid. Και αν δεν λεγάρουμε στην φινάλ, θα είναι φρακάς. Ο Ζωσέ Μουρίνιο θα έχει στη διάθεσή του τον Κριστιανό Ρονάλντο παρά την απουσία του στο πρόσφατο ντέρμπι με την Ατλέτικο για το Ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ πιθανότατα θα απουσιάσουν ο Μαρσέλο και Αρμπελόα. Η Ντόρτμουντ δεν αποπροσανατολίζεται από το βαρύ σκορ της νίκης της στη Βεσφαλία. Αντίθετα, ο Κλοπ και οι παίκτες του υποστηρίζουν ότι δεν έχει παιχτεί παρά μόνο το πρώτο ημίχρονο των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ. We have to give a great performance from the first minute to the last in Madrid, because Real are always very dangerous, especially at home. We need to be focused, and no matter what happens, we want to make it into the final. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Άγγλος Χάουαρντ Γουέμπ.